Σας. Καλημέρα σα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τι 11. Ε, και τώρα υποδεχόμαστε του πολιτικού μα. Τι, ή όχι, πριν του υποδεχτούμε. Τι. Έχουμε κάποιο θέμα τώρα να πάμε. Πάμε να του υποδεχτούμε, καλά. Πάμε, πάμε, πάμε κατευθείαν. <laughs> λοιπόν, ο κύριο <laughs> Γιώργο Βετάκο, βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ. Φρέσκο, φρέσκο και ξεκούραστο. Λοιπόν, <laughs> ο κύριο Γιάννη Βουλγαράκη, ο συντονιστή του Γραφείου ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Βουλγαράκη. ο κύριο Γιώργος Νικητιάδης, ο βουλευτής του Πασούκ, καλώ ήρθατε. Φαντάζομαι ε, μετά από εδώ από την κουβέντα τρέχετε για κεντρική επιτροπή. Ε, ε. Full, full. Full. Ναι, τρέχετε να μα πείτε και κάτι όμω. Σας πρέπει να μα δώσετε και κάτι. Και <κλουσί> λοιπόν, να ξεκινήσουμε. <κλουσί> η κουβέντα τώρα θα πρωτοτυπήσω. Και σήμερα που είναι η τη τελευταία εκπομπή. Μην θα... από τα κρύβια. Μπράβο, Γιώργο μου. Λοιπόν, εγώ θα πάω. Το πας... μόνιμο σχεδόν θέμα. Το έχουμε στο το μόνιμο πεντσίμα. θέμα. και λογικό είναι έτσι. Δεν είναι λογικό. είναι απολύτω. Είναι πολύ κόσμο και είναι... είναι πιο σημαντικό. Ε, είναι θα λογικό, εμεί την άκρη του νήματο όπω το κάνουμε συνήθω με του συναδέλφου σα που εκπροσωπούν την κεντροαριστερά, από τα ζητήματα που έχουν. Αλλά ξέρετε, υπήρξε και μια άποψη, μάλιστα εγώ ήρθα και είδα και αρθογράφου, είδα και σχόλια που έγιναν στα μέσα κοινωνική δικτύωση και σε digital περιβάλλον. Για την κουβέντα που έγινε μεταξύ των βουλευτών τη Άδημοκρατία παρουσία του Πρωθυπουργού. Ε, Υπήρξαν 37, κάποιο πιο έντονα από του υπόλοιπου. Ε, έβαλαν ναι, θέματα ο κύρι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω δύο. Κυρίω το ιδεολογικό πρόσημο και το άλλο είναι η κακή επικοινωνία με κάποιου υπουργού. Το ιδεολογικό πρόσημο καταλαβαίνω και χθε το παραδέχτηκε συνάδελφό σα από την περιφέρεια τη Μεσσηνίας, ο κύριο Χρυσομάλη, ότι μπορεί να φέρνει. Και διαφωνίε στην επιλογή προσώπου για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Mm. Πού στέκεται ο Γιώργο Βετάκο. σε ποια πλευρά είναι Αρχικά ίδες... και εγώ ήμουν ένα mm. από του 37 που τοποθετήθηκα. Mm. Mm. Ε, Ήταν στα δημοκρατικά κόμματα ο διάλογο, νομίζω, είναι θετικό να γίνεται, ακόμα και με την κριτική την οποία πρέπει να γίνεται, ειδικά μετά από ένα αποτέλεσμα εκλογών. Σε όλα τα κόμματα πρέπει να γίνεται ένα εσωτερικό διάλογο, μια αποτίμηση, mm. ειδικά στην περίπτωση που και στην περίπτωση τη δικιά μα δεν πιάσαμε το στόχο. Αν και ήμασταν πρώτοι στι εκλογέ, ε, είχαμε πέντε μονάδε από το στόχο, το είχαμε θέσει οι ίδιοι. Αλλά υπήρχε και μια τόσο μεγάλη αποχή που αυτή ουσιαστικά έσβησε κάθε αποτέλεσμα. Η για το Στάρι υπολόγισε και έθεσε και το ερώτημα, μου λένε να, συγγνώμη, μετά τι ευρωεκλογέ. Ένα στους δύο είπαν ότι είχαν, ε, ε είχαν σοβαρό Προσωπικό λόγο, δηλαδή, μπορεί να ήταν θέμα υγεία, μπορεί να ήταν θέμα εργασία. Υπήρχε ένα 26,3% το οποίο, βεβαίω, εσκεμμένα δεν πήγε να ψηφίσει την κυβέρνηση. Σίγουρα η αποχή δεν μπορεί να ξέρει γιατί δεν πήγε κάποιο να ψηφίσει. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Σίγουρα όμω ένα ποσοστό αυτών που δεν πήγαν να ψηφίσουν mm. με αυτόν τον τρόπο θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα. Το μήνυμα πράγμα. ήταν ότι. Δεν στηρίξανε κάποιε αποφάσει τη κυβέρνηση. Απ' την άλλη, όμω, δεν πήγανε, δεν είδαμε να πηγαίνουν και στα κόμματα τη αντιπολίτευση. <σφυλλή> Αυτό μα προβλημάτισε όλου. Και ο κάθε βουλευτή, ανάλογα με το πώ εκείνο έκρινε, έκανε μια αποτίμηση του αποτέλεσματο <σφυλλή> και <Εσύ> έγινε το... και μια ναι. λοιπόν, συζήτηση. Κύριε Βρετάκο, <σφυλλή> θέλετε μια νέα δημοκρατία πιο δεξιά. Ακούστε, εγώ <σφυλλή> το είπα και στα όργανα του κόμματο. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο κόσμο. Που ναι. δεν μα ψήφισε κιόλα, ναι. ένα μεγάλο μερίδιο, ή ο κόσμο που μα ψήφισε, αυτό που θέλει από εμά είναι περισσότερο αποτέλεσμα. Δεν είναι το, το ερώτημα αν θα πάμε πιο δεξιά, πιο αριστερά ναι, ή στο σας κέντρο. Σας... Το ζήτημα είναι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα τη ακρίβεια. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο το κράτο μα. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να δώσουμε απαντήσει στην υγεία, στην παιδεία, σε μια ε, σειρά αποτομή που οι πολίτε περιμένουν πάρα πολλά πράγματα από εμά. Αυτό είναι που ζητάει ο κόσμο από εμά. Τώρα. Το αν σε κάποια θέματα κάποιο κοινό δικό μα που ίσω έχει πιο πατριωτικά χαρακτηριστικά δυσαρεστήθηκε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να, να το ακούσουμε και αυτό το, το κομμάτι yeah. του κοινού μα. Αλλά από την άλλη, αυτό νομίζω που θα είναι σημαντικό και θα κρυθούμε το 2027 είναι αν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μα, να φέρουμε μια σειρά από μέτρα που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία όταν πήρε το 41% δεν το πήρε γιατί έκανε κάποια στροφή ε, και διεύρυνση. εγώ, εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ τη στροφή τη διεύρυνση που έκανε ο πρόεδρο. Η διεύρυνση είναι αυτή που μα έφερε τόσο <coughs> μεγάλα ποσοστά. διεύρυνση κάναν όλοι οι πρόεδροι τη Νέα Δημοκρατία. Σα θυμίζω. Στι ευρωεκλογέ, όμως... αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι τρει εθνικέ εκλογέ που η Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη με ποσοστά που δεν τα θυμόμασταν <κληθήκατε> τα τελευταία και χρόνια. αποφάσει άρα, αλλά... άρα, άρα, άρα η διεύρυνση πρέπει να γίνεται χωρί να φεύγουμε από τι ρίζε τη παράταξή μα και από τη βασική μα ιδεολογία που η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Έτσι προσδιορίζεται πάντα, αλλά κοιτώντα και στην ιδρυτική μας διακήρυξη τα διλήμματα κέντρο δεξιά και αριστερά δεν είναι το βασικό που πρέπει να κοιτάμε Το αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, αυτό είναι το βασικό Ωραία. για μένα τουλάχιστον, εγ, εγ, εγώ έτσι το βλέπω τώρα, τώρα, μη τώρα, μη τώρα μη για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας νομίζω είναι προώρη κουβέντα είναι σε έξι μήνες Εκείς είναι σε έξι μήνες, εκείνες εκείνες, εκείνες, μήνες εκείνες δεν και είναι κάτι που θα τους Σακελαροπούλου, θα προτιμούσατε να ακούσετε. Παραδείγματο χάρη, Κώστα Καραμαλή ή Εντώνη Σαμαρά. Κα... Κοιτάξτε, μου λέτε για δύο πρώην Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία, δύο πρώην Πρωθυπουργού. Εγώ τουλάχιστον του έχω υπηρετήσει από τα χρόνια τα φοιτητικά, <κυρίζει> από την <κυρίζει> στην ΟΝΕ, δικαίος, μέλος της Προφανώς, και ως απλό μέλο τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώ και του θεωρώ πολύ σημαντικού για το πολιτικό σκηνικό. Αλλά από εκεί και πέρα Νομίζω ότι είναι προώρη αυτή η κουβέντα, και όταν υπάρχει ο θεσμό του προσώπου, ναι. το να το αμφισβητούμε την ώρα που είναι ακόμα σε εξέλιξη η θητεία του, το θεωρώ λάθο. Άρα να. δεν θα το κάνω ούτε από Βάστε. το δημοσιοβήμα αυτό. Ε, όταν θα έρθει η ώρα να γίνει η κουβέντα για τον Δημοκρατία, εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε και πρόσωπα και επιλογέ. Μάλιστα. Ε, να, πάμε, να, πάμε, σε, σε εσά. τώρα θα, θα, του ΣΥΡΙΖΑ στα εσωτερικά σα. Το βλέπω τον κύριο Βουλγαράκη, σε περιμένει. Κύριο Βουλγαράκη, σε <laughs> περιμένει. <laughs> Θέλετε να <laughs> σχολιάσετε κάτι από αυτά που. Όχι, επιτρέψτε μόνο να πω και θεωρώ, yeah. ότι θεωρώ ότι yeah. όλο το τραπέζι εδώ πέρα και του συναδέλφου, yeah. <laughs> αλλά και εσά, ε, ότι η αγωνία μα είναι στου κατοίκου και στου παραθέριστε τη ΣΕΡΙΦΟ. Βεβαίω. <laughs> Πρέπει να το πούμε <laughs> και αυτό. Και να ευχηθούμε να λήξει σήμερα αυτή η περιπέτεια. Δεν είναι η ώρα. Το να Έχετε δίκιο που ευκλίνες, το λέτε. Νωρίτερα, αλλά... ο Δήμαρχο μα είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο τώρα. Βεβαίω, υπάρχει ο κίνδυνο των αναζωπηρώσεων, γιατί μπορεί να μην έχουμε σήμερα ε, εννέα μποφόρ, έχουμε όμω έξι. Και πάλι υπάρχει επικίνδυνο. Έτσι υπάρχει... ακριβώ βρισκόμαστε και μεσού στη τουριστική σεζόν. Είναι ένα υπέροχο νησί. Να δούμε πώ μπορούμε Πολύ καλά, να κυκλώσουμε άμεσα τι πηγέ. Πολύ καλά. θα ρωτήσει ή να. Όχι, θα ρωτήσω. Βεβαίω θα ρωτήσω. Ε, αρχικά, εδώ τώρα γίνεται, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα έμεσα ή άμεσα και στον κύριο Κασελάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μόνο στο ένα ο κύριο Κασελάκη θέμα ηγεσία. Υπάρχει ο κύριο και δίκο που εδώ στο άξονα 24 πίσω από τι γραμμέ ότι οδεύουμε σε ράγε αυτοδιάλυση κυριολεκτικά. Εδώ διαβάζω ο κύριος Μαντζουράνης λέει ότι αν δεν υπάρχει πρωτοβουλία κατευναστική πάμε στα βράχια ε, και τον κύριο Τσίπρα να επισημαίνει ότι δεν μετανιώνει που παρετήθηκε για την αποφασή του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρόκληση του κύριου Κασελάκη. Άρα δεν κατάλαβα τελικά έχει σκοπό να γυρίσει ο κύριος Τσίπρας Τσίπρα ή όχι. Η τζάμπα γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Γιατί ξέρετε συζητούσαμε ότι έχει οθετήσει μια στάση ε, που εγώ δεν βρίσκω αλλά τέλο πάντων με τον Κώστα Καραμαλί. Ότι έχει απομακρυνθεί, δεν είναι παρεμβατικό αρκετά. Τώρα ξανασυζητάμε το αν θα γυρίσει και βρίσκεται σε κουβέντα με, το... <κοχ> με τον Στέφανο Κασελάκη. Ωραία. Επιτρέψτε πολύ σύντομα. Δεν θέλω να επεκφύγω τίποτα. Θα τοποθετηθώ με σαφήνεια, γιατί μα ακούνε με αγωνία. Μάλιστα. ε, Και οι ψηφοφόροι μα, τα μέλη μα, αλλά και η κοινωνία, καθότι είμαστε το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, βρισκόμαστε σε μια μετεκλογική περίοδο. Ναι. Οι ευρωεκλογέ έδειξαν, ανέδειξαν, κατέδειξαν. Ε, και ε, κάποια ζητήματα τοποθέτησαν ε, τα κόμματα εκεί που τα τοποθέτησαν. Αυτό που ε, βρισκόμαστε στη στιγμή, το, όλα τα κόμματα, δηλαδή βλέπετε και τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ Τσινάλ, θα μα πει μετά ο κ. Λυγιτιάδης, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία Πεκτήρων. Για δεύτερη, τρίτη φορά όμω. Ε, είμαστε σε μια. Όχι, εννοώ ότι βρισκόμαστε στο κομμάτι του απολογισμού. Ναι. Τα όργανα μα θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα. Όπω πολύ καλά γνωρίζετε, 4 του μήνα έχουμε πολιτική γραμματεία και 7 του μήνα την άλλη Κυριακή οδηγούμαστε στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα κάνουμε ένα απολογισμό, εκεί θα μιλήσω κι εγώ και για τα οργανωτικά ζητήματα. Ποια είναι η απόψη σα, Γιατί λέει ο κ. Θεοχαρόπουλο, ότι αν δεν έχει παραιτηθεί, δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί ο, ο κ. Κασελάκη. Κοιτάξτε, ο κ. Κασελάκη, ο πρόεδρό μα, έχει μία νοπή εντολή από το συνέδριο. Το συνέδριο να σα θυμίσω. Δημοκρατικά είναι πολύ δημιστεί. πρόσφατα. Εγώ το θυμάμαι. ή ε, ε και, σας και φυσικά να μην ξεχνάμε του εκατοντάδε χιλιάδε πολίτε που δεν κλείνουμε ούτε χρόνο ήρθαν και ανέδειξαν τη νέα ηγεσία και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό. Ε, τι θέλω όμω να πω. Ε, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία σα και σαν δημοσιογράφη. Θέλω όμω να σα πω ότι το, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία είναι ένα συγκροτημένο και συντεταγμένο κόμμα έτσι θα κινηθεί και στο κομμάτι του απολογισμού για να φτάσει μέχρι και στι οργανώσει βάση και στι επιτροπέ ο απολογισμό και θα γίνει ανοιχτή συζήτηση. Είμαστε το κόμμα που ποτέ δεν έχουμε κάνει πίσω από κλειστέ πόρτε απολογισμό. Το ξέρετε ότι κάναμε επί προεδρία και επί κυβερνήσεω τη θητεία δηλαδή του Αλέξου Τσίπρα, κάναμε και απολογισμό θητεία. Επειδή χρησιμοποιήσατε μια λέξη η οποία εμένα με κινητοποίησε και σα έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συγγνώμη που σα διακόπτω. Εγώ πράγματι έχω δεν έχει βέβαια ορίσει κανεί ω εκπρόσωπο. Πω. ήθελα και εγώ να σταθώ εκεί. Α, ε, ε, πες, θες να για ε, να πεις για να Εγώ θέλω να αναφερθώ στου συναδέλφου μου στην Αυγή. Και αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, δεν του εκπροσωπώ, ούτε κανεί μου ζήτησε να του εκπροσωπήσω. Πόσο, ε, ε, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω και να απαντήσετε. Το ένα είναι πόσο δύσκολο είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία να σώσει ένα τόσο ιστορικό έντυπο. Το αναγνωρίζει και ο πρόεδρό του. Με πρόσφατε δηλώσει. Ένα. Και δεύτερον, εάν ε, θεωρείται ότι μπορούν να διασφαλιστούν οι θέσει εργασία των συναδέλφων μα εκεί και δεν θα χαθεί ούτε μία. Αν είστε σε θέση να μα πείτε, εγώ δεν λέω να το κάνετε τώρα εσεί, να ορκιστείτε εδώ, αλλά δεν να μα πείτε ότι θα δοθεί αγώνα. Δεν σα κρύβω ότι από του 87 που είδα γίνεται μία στου 87, είδα ελάχιστου βουλευτέ όμω να τοποθετούν και προβληματίζομαι. Γιατί θυμάμαι όταν έκλεινε δημόσια τηλεόραση εκεί. Εγώ να σα πω κάποιοι δικαίω, όχι, όχι, κάποιοι δικαίω, κάποιοι αδίκω. Πάντω θυμάμαι την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Ολόκληρη να είναι στα κάγκελα. Εδώ δεν είναι οι δημοσιογράφοι αυτοί, δεν είναι τεχνική στην εφημερίδα, δεν αξίζουν τη συμπαράστασή σα, τη συμπαράσταση ολόκληρης ολόκληρη τη παράταξη. Λοιπόν, να τοποθετηθώ. Ξέρετε, και το 22 όταν ξανά άνοιξε αυτή η συζήτηση, ήμουν πάλι κεντρική. Επέλεξα. Και μα είχε απασχολήσει, βεβαίω, και στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι που ε, 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 εφανίζεται τώρα. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι το εξή. Ω μέλο τη κεντρική επιτροπή, θέλετε, ω μέλο εκτελεστικού γραφείου, ε, ως απλό μέλο του κόμματο που διαβάζω Αυγή, αρθογραφός στην Αυγή, είναι ότι όπως είπε και ο πρόεδρος μας και το λέμε όλοι, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, κάθε δυνατή προσπάθεια, ε, βεβαίως να, το ιστορικό αυτό φύλλο να συνεχίζει να υπάρχει στην έντυπη μορφή το Κυριακάτικο, στην καθημερινή, στο, 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 σελίδα που τη διαβάζουν yeah. δεκάδες χιλιάδες, γιατί βρισκόμαστε πια στην επέχεια της ηλεκτρονική ε, δημοσιογραφία και, και επικοινωνία. Η, επικαιρότητα τρέχει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να εξυγχρονιστούν Πρέπει και να πληρώνονται όμω. Και το, το σημαντικότερο Είσαι όλο γράφος. αυτό είναι είναι να, ότι θα δοθεί κάθε δυνατό η, η μάχη, η αγώνα, επιτρέψτε μου έτσι yeah. το, την έκβαση, κανείς να μην χάσει τη δουλειά του. Θα δώσουμε, βέβαια, θέλω να το ξέρετε και να το ξέρουν και οι πολίτες μας. Αυτή τη στιγμή το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, που με παρουσία βγήκε ο Πρόεδρός μας και ε, αποσαφήνισε Όλα αυτά που συμβαίνουν με τα οικονομικά μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε άλλους πόρους πέρα από την κρατική επιχορήγηση και τις εισφορές των μελών μας. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε καλή οικονομική κατάσταση. Και το έσχατο όμω μέσω θα είναι η απόλυση κάποιου ή κάποιο εργαζόμενο εργαζόμενη. Ναι, το έσχατο και δεν θα τα ακούσουμε και δεν τα ακούμε και πρώτη φορά. Επίση, όσον αφορά στην ανησυχία μα, για να κλείσω και να προχωρήσει, εσύ Γιώργο, ε, είναι ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση ε, διακυβέρνησης. διακυβέρνηση από κανέναν. Γιατί ο, ε, η, όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση έχετε θέματα στου τρέφε. Εκεί πάει η ανησυχία, δημοσιογραφική. Όχι τώρα μετά, γιατί κάηκαν. Σα το επιτρέψω τώρα μετά. <laughs> Πάντω διαφωνώ. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο το στολογισμένο ναι. πρόγραμμα. Ε, ε, άρα αποτελείται πρώτα ε, ε, πρόταση για κυβέρνηση, θεωρείτε. Ωραία, σε θέστα του. Έλεγε. Τώρα, κύριε Νικητή, θα ήθελα να σα ακούσω να μα αναπτύσσετε άλλα πράγματα και τις προτάσεις και τις λύσεις, τις λύσεις ενδεχομένως που έχει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προβλημάτων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και μαστίζουν σήμερα την ελληνική οικογένεια. Εδώ όμω πάμε στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή είμαστε πλέον χρονικά πολύ κοντά. Σε δύο ώρες έχετε Κεντρική Επιτροπή. Και όπω όλα δείχνουν, υπάρχουν, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ σε όλε τι εφημερίδε σήμερα. Αν όχι σε όλε, σίγουρα στη συντηρητική πλειοψηφία του. Θα έχουμε δύο τουλάχιστον υποψήφιου, οι οποίοι θα θέσουν υποψηφιότητα απέναντι στον Νίκο Ανδουλάκη και την Προεδρία του Κινήματο. Αναφέρομαι στον κύριο Δούκα και στον κύριο Γερουλάνο και είναι άγνωστο αν θα υπάρξει και τρίτη ή τέταρτη υποψηφιότητα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν εκτιμάτε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που το Πασόκ πρέπει να την περάσει στην, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο ρόλο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, αν είναι μια διαδικασία που το Πασόκ ω κίνημα πολιτικό φορέα με DNA κόμματο εξουσία. Θα αντέξει επίσης, θα την αντέξει. Κύριε Παγάνη, προφανέστατα πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν το συζητάω. Άλλωστε, μέχρι τώρα το σύνολο των τοποθετηθέντων έχει πει ότι πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι Λεδόντε, όπως, εδώ σε εμά, <κκαι> απαραίτητα. <και> αντιτείνουν οι. οι εννοώ οι... τον κύριο Ανδρουλάκη, okay. ενώ τον κύριο Δούκα, εννοώ τον κύριο Παπλάνο, εννοώ αυτού που φέρονται ω υποψήφοι. Οι άνθρωποι partie... που τον περιβάλλουν λένε: Καθίστε ρε παιδιά, κ. δεν τελείωσε ακόμα. Είναι πολύ νωρί για να κρυθεί. Ε, μπροστά υπάρχει, προβλέπεται η διαδικασία. Μη πέρα πέρα όμως μασόκ. από τις τοποθετήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, από τη στιγμή που είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας εμβάλλει σε μία ανησυχία και πρέπει να γίνει έτσι, γιατί το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν θετικό για μας, οφείλουμε να σκύψουμε, να δούμε που λαθέψαμε, τι πρέπει να διορθώσουμε και από τη στιγμή που ορισμένα στελέχη θέτουν και θέμα ηγεσία και ο πρόεδρος με παρησία είπε ότι βεβαίω εάν τίθεται τέτοιο θέμα να πάμε και σε εκλογική διαδικασία όλα νομίζω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η δική μου άποψη είναι ότι επειδή το Πασόκ είναι ψημένο σε τέτοιε διαδικασίες να. και μάλιστα κάποιες φορές με εντονότατες αντιπαραθέσεις ε, που δεν έχουν σχέση με τις σημερινές αντιπαραθέσεις. Σχέση. Εκτιμώ ότι αυτή η διαδικασία θα μας ε, δώσει όλες τις ε, προϋποθέσεις, θα μας ενισχύσει και αν θέλετε και μια πρόβλεψη όταν θα πάμε στις εκλογές, θα δείτε πάλι ένα ρεκόρ ανθρώπων που θα προσελθούν για να ψηφίσουν και να αναδείξουν τον πρόεδρο του κινήματο. Και αυτό θα μα δυναμώσει και πολύ περισσότερο. Άρα, ενισχυμένοι θα βγούμε. Πολιτικό πρέπει να παραμείνει ο διάλογο. Τα προσωπικά εκτιμώ ότι πρέπει να περιοριστούν όσο περισσότερο γίνεται. Δεν μπορεί πάντα να τα. Προσωπικέ φιλοδοξίε, εννοείται. Εννοώ και οι προσωπικέ αντιπαραθέσει και οι προσωπικέ φιλοδοξίε. Είναι θεμητή κάθε προσωπική φιλοδοξία. Κάθε άνθρωπο έχει το δικαίωμα να, δε... να θέλει να γίνει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα μετρήσει τον ΠΟΗ του και θα δει αν μπορεί να φτάσει σε αυτό το. Και τα ανάστημά του κυρίω. <laughs> Αλλά το θέμα είναι, ε, 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 θεωρείτε ότι εάν τελικά καταλήξετε σε αυτό, οι εσωκομματικέ κάλπε ε, τελικά θα στηθούν τον Οκτώβριο, όπω προβλέπει το καταστατικό σα, ή τον Ιούλιο. Όχι, όχι, το καταστατικό καταρχάς προβλέπει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 25. Άρα ούτως ή άλλως θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές Ωραία. και η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Τώρα αν θα είναι Οκτώβριος, αν θα είναι Νοέμβριος, αυτό η πρόταση του Προέδρου νομίζω ότι θα εισακουστεί και η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει και την ε, ημερομηνία των εκλογών, αλλά και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών. Γιατί oh. κάτι oh. Mm -hmm. που πρέπει εμεί και οφείλουμε και εγώ, τουλάχιστον σήμερα στην τοποθέτησή μου. Τι θα, θα πείτε, προσπαθήσουν Να προσπαθήσω να το ανακοινώσω. Εγώ... Λυπάμαι που σας ζωτά αλλά πρέπει να σα ρωτήσουμε. <coughs> εμένα... <Yeah, coughs> το είπε. Αν τεθεί αν αν θέμα, θα ψηφίσετε τον νυν πρόεδρο ή θα προτιμήσετε. Εγώ, εκείνο ακριβώς που θα πω είναι ότι δεν με αφορούν τα πρόσωπα. βεβαίως έχουν τη σημασία τους αλλά πρωτίστως με αφαιρούν οι πολιτικέ. Δηλαδή, το Πασόκ, όταν κυριάρχησε, όταν κέρδισε, όταν θεμελίωσε την υποστασή του, την πολιτική στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ήταν ένα Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου που είχε οράματα, την αλλαγή. Του Κώστα Σιμίτη που είχε όραμα, τον εξυγχρονισμό. Του Γιώργου Παπανδρέου που είχε όραμα, την αλλαγή του κράτου και τη σχέση του πολίτη με αυτό το κράτο. Χωρί οράματα και χωρί ένα νέο Συμβόλαιο με το λαό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει την εναλλακτική αυτή υπόθεση. Αυτά θα αναδειχθεί. Είναι φορέα των οραμάτων ο κ. Σανδουλέκη. Και οι τρει υποψήφοι μέχρι σήμερα μπορεί να είναι φορεί οραμάτων και εγώ εκτιμώ και θα του καλέσω βέβαια από την δική μου ε, μεριά, από το χαμηλό σκαλοπάτι που εγώ μπορεί να βρίσκομαι, θα του πω ότι ο κάθε υποψήφιο και οποιοδήποτε άλλο εμφανιστεί οφείλει να μα καταθέσει το όραμά του για την πατρίδα μας, για το λαό μας και να μας δείξει πώς αυτό το όραμα μπορεί να γίνει πράξη. Ε, 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 Εσεί καταλαβαίνω πολύ την τοποθέτησή σας, γιατί ε, ξέρετε, όσοι δεν λαμβάνουν σε οποιοδήποτε κόμμα και αν ανήκουν έτσι, υπόψη με τα αποτελέσματα, τα οποία αφορούν στο πρόσωπο που είναι μπροστά, στον εκάστοτε πρόεδρο, ε, ε, δεν ξέρω, με εντυπωσιάζομαι, αλλά ναι. Θα σας πω για τα αποτελέσματα, επειδή ήθελα και να το σχολιάσω από πριν, επειδή άκουσα τον κύριο Παγάνι να αναφέρεται στα exit polls και το έβριμα περί ενός από του δύο που δεν προσήλθαν, που απήχαν και yeah. το έκαναν γιατί είχαν δουλειά. Εγώ προσεγγίζω. Ε, να πάνε πάνε. Εγώ προσεγγίζω και μετράω με διαφορετικό Συγχνώμη, τρόπο. Συγγνώμη, για πρακτικού λόγου ήταν η απάντηση. Για να είμαι ακριβή. Κοιτάξτε, η αποχή κατά κανόνα είναι από 30 έω 40%. Αυτή ήταν η αποχή πάντα. Στι προηγούμενε ευρωεκλογέ ήταν στο επίπεδο του 40%. Αυτοί οι άνθρωποι το 40% εκτιμώ ότι οι περισσότεροι ή αδιαφορούν, ή έχουν κάτι άλλο να κάνουν, ή προτιμούν να κάνουν μπάνιο, ή κάποιοι, ελάχιστοι, από το 40%, το τονίζω αυτό, λένε ότι εμένα δεν με εκφράζει κανένας και δεν με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Εδώ όμως είχαμε 60% αποχή. Εδώ είχαμε εκατοντάδε. χιλιάδες πολίτες, περισσότερους από την συνηθισμένη αποχή, που δεν πήγαν να Αυτή αποκλείεται... Οι απαντήσει του να εμπεριέχονται στο ένα στου δύο. Ναι. Κατά τη δική μου εκτίμηση, το 90% και παραπάνω τη εκατό του επιπλέον 20% που δεν πήγε αυτή τη φορά να ψηφίσει ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή Πα, που, πήγαν που σήμαινε Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει για μένα, δεν μπορεί να μου λύσεις τα προβλήματα. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ δεν μου δώσατε μια εναλλακτική λύση, δεν μου δώσατε, δεν με πείσατε ότι μπορείτε εσεί να αποτελέσετε κυβερνητική πρόταση, την αντιπρόταση που είπε η κυρία Ηλιοπούλου. Άρα, ξεχάστε το, φροντίστε να έρθετε με κάτι διαφορετικό Μάς, ενώπιον ας. του λαού έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ε, ε, ο χρόνος που μας έχει απομείνει, μας συνειδητοποίησε τώρα η αρχιστράτη Δίκη Παύλου, είναι πέντε λεπτά. Προτείνω από ένα λεπτό κάθε κύριο ένα, ένα, είκοσι, ένα λεπτό και είκοσι ναι, δω, δω... γιατί ποιο θα το κάνει ένα λεπτό. Δεν ρωτάω. Απαντήστε είκο... ότι το... και μετά ένα, ένα μικρό σχόλιο για την αντιπολίτευση, Λέτε. αν και εμά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η διακυβέρνηση του Δεν σα πείραξε. Η, 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 η αλήθεια, <laughs> είναι, η αλήθεια είναι ότι. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νικητιάδη ότι σημασία έχουν οι πολιτικέ τόσο και όχι τα πρόσωπα. Βέβαια, βλέπουμε η αντιπολίτευση συνεχώ να είναι σε μια εσωτερική αναζήτηση Διαρκή, ε, εσωστρέφεια, ναι, η οποία είναι ατέρμονη. Και αυτό που κρίνουν οι πολίτε, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από το αποτέλεσμα των εκλογών. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο για να γυρίσουν οι ψηφοφόροι οι οποίοι την επέλεξαν πριν ένα χρόνο, αλλά τώρα για του δικού του λόγου κάποιοι δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, ούτε ο κ. Κασελάκη έχει πει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ότι έχει και την ομάδα να το κάνει. Εντάξει. Και, ε, η, και μισή, η μισή μέσα από το εξελιχθεί. κόμμα του βλέπουμε ότι τον αφισβητούν. Ούτε ο κύριο Ανδρουλάκη έχει πει ότι μπορεί να κυβερνήσει, όταν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα τον αφισβητεί. Με ποιου θα κυβερνήσουν, α πούμε. Άρα λοιπόν οι πολίτε το βλέπουν αυτό το μεγάλο αδέξοδο που υπάρχει στου αντιπολίτε. Δεν και στην δε το πολίτε. Εμεί εμείς κάναμε την αποτίμηση των εκλογών, προχωράνε τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, κάναμε τον ανασχηματισμό και από εδώ και πέρα αυτό που εκεί που θα ε, 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 ρίξουμε όλη μα τη δύναμη είναι στο να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μα. Να μπορέσουμε να δώσουμε παντήσει στην ακρίβεια. Να πω ότι ο πληθωρισμός επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό σε φυσιολογικά επίπεδα. Είναι, χαμηλότερο είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όταν είναι υψηλότερος για πάρα πολλούς δηλαδή, μήνες. Θα πρέπει να συγκρατηθεί. Ε. Ε, ναι, σιγά σιγά, σταδιακά. Δεν είναι η μισθή από δύο. Είναι όπω είναι στο μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε και του μισθού και τι συντάξει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σταδιακά θα γίνει αυτό. Όσο έχουμε την στρατηγική να έχουμε ανάπτυξη, η ανάπτυξή μα είναι πέντε φορέ πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Όσο δημιουργούνται συνεχώ νέε θέσει εργασία. Έχει πέσει η ανεργία από το 17% κοντά στο 10% και συνεχίζει να βαίνει μειούμενη. Ε, πάνω από 400.000 άνθρωποι που ήταν άνεργοι βρήκαν δουλειά. Αυτό είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα που πρέπει να Πάντως τον με... τουρισμό... Όσο συνήθως, υπάρχει Υπάρχει, πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη θες, εργαζομένων. Ναι, από εκεί που το, το αίτημα ήταν να βρούμε δουλειά, τώρα είναι το θέμα από τι επιχειρήσει να βρουν εργαζόμενου. Υπάρχει ναι, τεράστιο ζήτημα. Όχι, υπάρχει και γιατί. Υπάρχει και, για Αυτό και έχει λόγους, να κάνει με γενικότερα με την διάρθρωση τη οικονομία μα. Προφανώ. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν και του πόρους του Ταμείου Ανάκαμψη που βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά έργα. Γιατί το στίχημα είναι το 2027 να μιλάμε για μια χώρα με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα μπορεί να στηρίζεται πολύ περισσότερο στην παραγωγή για να παράγει πλούτο τον οποίο θα μοιράζουμε. Το πρόβλημα που ζήσαμε. Με τα προηγούμενα δεκαετία και το πληρώσαμε πάρα πολύ, είναι ότι μοιράζαμε χρήματα δανεικά τα οποία δεν είχαμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό είναι και ο στόχο του Ταμείου Ανάκαμψη και όλων των παρεμβάσεων που κάνουμε: να αλλάξουμε την οικονομία μα, να γίνει πιο ανταγωνιστική, για να μπορεί να φέρνει συνεχώ νέε επενδύσει, να έχουμε μια οικονομία που στι προκλήσει που έρχονται στο μέλλον, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα οποία θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, θα μπορεί να δώσει απαντήσει για να μπορέσουμε ε, να ανταποκριθούμε. Εκεί λοιπόν θα δώσουμε τι ε, τις δυνάμει μα, όσο η αντιπολίτευση ψάχνει να βρει μάλιστα. Τα, πατήματα. τα, πρόσωπα και τις πολιτικές. Κύριε Βουλγαράκη, τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη εκεί, τον, ε, το, 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 Φέξτε. το, το Φέξτε. Γεωργιάδη και <σχυρ> μάλιστα τον Υπουργό. Είδαμε και χθε να έρχεται να διαπληκτίζεται στο Twitter με την αδερφή του κύριου Τσίπρα. Επιτρέπετε κάτι, διότι Βεβαίως εδώ πέρα, πέρα <σχυρή> έκανε σχολιασμό το τελευταίο λεπτό και δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω Ελάτε, Να έχω απαντήσει. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάποια πράγματα. Απαντήσεις σχολιασμό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, ακούσε τώρα τι θέλω να πω, γιατί η πολιτική, επειδή μα αρέσει εδώ πέρα προφανώς η πολιτική ιστορία, ε, ένα κυβερνόν κόμμα που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά έχει περισσότερους κλειδονισμούς από κάθε άλλο κυβερνόν κόμμα και το είδαμε. Όταν, όταν είσαι κυβερνόν κόμμα έχει λιγότερους κλειδονισμούς. Αλλά να, να θυμηθούμε εδώ πέρα στην πρόσφατη ιστορία, κύριε Βρετάκο, κύριε Νικητιάδη, τι αντεγκλήσει, τι αποχωρήσει, τι δημιουργίε νέων κομμάτων στη Νέα Δημοκρατία στο πολύ πρόσφατο παρελθόν που μετά έγιναν και πρωθυπουργοί. Ποιο είναι το πολύ πρόσφατο παρελθόν, τώρα πάτε τώρα την πολιτική άνοιξη. Όχι, το 1993, σα πάω πολύ πιο σύντομα. Να σα μιλήσω για το διά, διά, Δημήτρη, τον Δημήτρη των Αβραμόπουλου που έκανε νέο κόμμα. Για την τώρα την Πακοζιάννη που έκανε νέα κόμμα. Να σα θυμίσω ότι ο κύριο Μητσοτάτη που είχε δημιουργηθεί κρίση, ποιο τον αφισβητούσε από τον Άδων νησο Να σα θυμίσω, όχι, όχι, σα λέω για την κρίση στα κόμματα περνάμε μετά από ένα μη καλό αποτέλεσμα. Ναι. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Ότι εμείς μπορεί να μην επιχαίρουμε για το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν όμως ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα το οποίο μας κρατά όρθιους μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση να παράγουμε όπως το κάνουμε κοινοβουλευτικό έργο με ερωτήσεις και πρωτοβουλίες όπως αυτή που κάναμε για το φορολογικό και για την ακρίβεια που... Πολύ εν μέρη και υποκριτικά υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλούμε να το υιοθετήσει εξ ολοκλήρου. Και να πω το εξή. Εμεί, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτή, Συμμαχία και εγώ προσωπικά, αν θέλετε, ω ο τελευταίο των τελευταίων στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό που θα κάνουμε στην Κεντρική Επιτροπή και μετά είναι να τιμήσουμε την ανιδιοτελή προσφορά των χιλιάδων. Μελών και φίλων οι οποίοι κρατούν ψηλά τη σημεία των αξιών του ΣΥΡΖΑ Προδευτική Συμμαχία. Δεν θα του προδώσουμε. Σα λέω ότι θα το δείτε και μετά την Κεντρική Επιτροπή. Ο ΣΥΡΖΑ Προδευτική Συμμαχία περνάει σε μια νέα φάση ε, πια. Είναι ο Αλέξη Τσίπρα ακόμα φυσικό τη παράταξη. Θα σα πω κάτι. Ότι ε, 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 εγώ ήμουν από αυτού που ε, τον ε, ακολούθησα από την πρώτη στιγμή. Ο Αλέξη Τσίπρα. Έχει περάσει, στην, ε, ε, αν θέλετε, στην, ε, στο, στο μυαλό μας και στην ψυχή μας ως ο άνθρωπος που ανέδειξε την παράταξη, που την έκανε η κυβερνόσα, που, την, ε, που έφερε τον το τόπο ναι. στα, στα σημεία που τον έφερε βγάζοντας από τα μνημόνια που έκανε τη σχεδία των, των Πρεσπών και που έδωσε τη δυνατότητα σε έναν νέο άνθρωπο, στον Στέφανο τον Κασελάκη, να συνεχίσει αυτή την πορεία, να καινοτομήσει καθότι είναι μόλι 36 χρονών. Και θέλω να σα πω το εξή. Τι πια ε... του έδωσε που επιτρέπτε έχουν πέσει μου, να τον φάνε όλα με, τα στελέχη. Επιτρέψτε με... μου να σα πω. Ο ΣΥΡΖΑ προδίδει συμμαχία. Δεν θα γονατίσει στα εξοκοματικά εξωθεσμικά συμφέροντα που τον ήθελαν να τελειώνει τι παραμονέ των εκλογών, δείχνοντά τον ακόμα και τέταρτο κόμμα. Περισσότερο είμαστε, από ότι τον χτύπησαν οι δικοί σα, δεν τον χτύπησε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε να, το Πασόκ. Να, προχωράμε. Να, προχωρά, να οργώσουμε προχωρά. τη χώρα από, <χωρά> από, από, πόρτα σε πόρτα και να κοινωνήσουμε, δεν να επικοινωνήσουμε τι τις, ε, τις θέσει που έχουμε πάρα Αδικούμε πολλές, τον κύριο το, 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 κυβερνητικό μα πρόγραμμα, το οποίο είναι κοστολογημένο, και εδώ είμαστε να κρυθούμε στι και από το Ηράκλειο. τα κύριε. 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 Σε λιγότερα από δύο ώρε. Σχολιασμό. Πάντα σε κύριε Πρώτον, κύριε. οι ξενοδοχοϊπάλληλοι φεύγουν από το επάγγελμα διότι δεν ικανοποιούνται πολύ βασικά του αιτήματα. Είναι από τι πιο σκληρέ δουλειέ, κύριε συνάδελφε. Ζητάνε χρόνια τώρα την επέκταση, την χρονική του επιδόματο ανεργία. Ζητάνε την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στα 20 χρόνια, κάποια από τα βασικά που ζητάνε, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να ακούσει αυτά τα αιτήματα. Είναι σκληρό επάγγελμα, ο κόσμος αναγκάζεται να φύγει και γι' αυτό έχουμε έλλειψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είπα ότι δεν πρόκειται να ανακάμψει και άκουσα τον συνάδελφο και τις στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, με την ακρίβεια. Δεν υπάρχει περίπτωση με την πολιτική που ασκούν να καταπολεμήσουν την ακρίβεια. Άκουσα τα μέτρα που πάει να εξαγγείλει ο κ. Θεοδωρικάκος τίποτα δεν πρόκειται να φέρουν αυτά. Ένα μικρό παράδειγμα. Είπε ότι θα τριπλασιάσει το πρόστιμο. Ερώτημα. Γιατί δεν επιβάλλει πρόστιμο το σύνολο τη εσχροκέρδεια. Δηλαδή, μία εταιρεία την πιάνει στα πράσα να έχει κλέψει 10 εκατομμύρια από εσχροκέρδεια. Αυτό να είναι το πρόστιμο. Να γυρίσει στο κράτο και να το δώσει το κράτο στι καταναλωτικέ οργανώσει. Στην υγεία. Φοβάμαι ότι η χώρα μα είναι σε σημείο μηδέν με το εθνικό σύστημα υγεία το κράτο δικαίου που επίση θα διαφερώ συνάδελφο. Φοβάμαι ότι έχουμε προβλήματα και δεν τα λέμε. Εμεί έρχονται απ' έξω τα μηνύματα αυτά. Άρα σε εμά απομένει, επαναλαμβάνω, γιατί φοβάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ δύσκολα θα βρει το δρόμο του, να διατυπώσουμε ένα όρομα και μια εναλλακτική πολιτική κυβερνητική πρόταση. Αυτό θα επιδιώξουμε αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού στο κόμμα μας και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και εδώ είμαστε και εδώ είστε να τα ξανασυζητήσουμε. Να είστε Κύριε... όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε ε, πάρα. πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και κυρίω για το επίπεδο της κουβέντας, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σα ευχαριστούμε, ε. ευχαριστούμε πάρα πάρα θυμιακή. πολύ.